ρε παιδιά, και το πήγαινα τόσο καλά όλη τη χρονιά, δηλαδή τις δύο εβδομάδες, τρεις που είμαστε στον αέρα. Πώς την πάτησα πάλι σήμερα? Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς εδώ, βέβαια ο κόσμος σήμερα ο οποίος βρίσκεται στους δρόμους και ίσως να ταλαιπωριέται, λέω, διότι είναι μέρα πραγματικά μεγάλης απεργίας, γενικής απεργίας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να πούμε ποιοι δεν απεργούν, γιατί αυτοί που απεργούν είναι δύο σελίδες. Τα ξέρετε βέβαια, τα έχετε ακούσει και από το πρωί από τα ενημερωτικά. Τι να πω. Είμαστε μαζί σας και εσείς είμαστε εδώ. Πάμε τώρα, ήθελα να σας πω κάτι. Πήρα πάρα πολλά email για το θέμα που βγάλαμε προχτές για τον αυτισμό. Πάρα πολλά email που αφορούσαν και οικογένειες που έχουν μέσα ένα παιδί που πάσχει από αυτισμό ή και από άλλες παρόμοιες ασθένειες, αλλά και πάρα πολλά email από ανθρώπους που δεν έχουν κανένα στην οικογένειά τους που να πάσχει από αυτισμό, τους ακούμπησε πάρα πολύ το θέμα και τους ενδιέφερε πάρα πολύ. Επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να κλείσει με μία εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, και επειδή μας προτείνονται και άλλα αντίστοιχα θέματα που αφορούν πάρα πολύ τα παιδιά, να είστε σίγουροι ότι στο επόμενο διάστημα θα βρούμε, θα τα οργανώσουμε και θα σας τα παρουσιάσουμε. Αυτά. 2-10-6-43-3-10 το τηλέφωνο της εκπομπής μας και βέβαια το γνωστό email ελένη@alphatv.gr. Γεια σου, χαίρετε. Χριστίνα! Χριστίνα Κόμπου! Έχω κολλήσει. Καλησπέρα. Έχει κολλήσει, είδε. Έτσι, να με δικαιολογείτε όλοι οι δημοσιογράφοι. Μετά από τόσα χρόνια. Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα. Γεια σας. Θέλω να σας πω, μια και είσαστε εσείς αρχισυντάκτρια στο Hello, τα λέω σωστά? Σωστά. Ότι έχετε κάνει ένα πολύ ωραίο τεύχο σε παιδιακό για τα 6 χρόνια του Hello, το κρατάω στα χέρια μου. Μια συλλεκτική έκδοση. Γιατί τη λέτε συλλεκτική? Είναι μια συλλεκτική έκδοση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο τεύχος. Γιατί πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν 6 σημαντικές προσωπικότητες για έναν ιερό σκοπό, για έναν σημαντικό σκοπό. Γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι 6 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο καθένας από αυτούς, όπως βλέπουμε, ο Αντώνης Ρέμος, ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Σάκης Ρουβάς, η Φέης Κορδά και η Δέσποινα Βανδύ, ο καθένας από αυτούς αντιπροσωπεύει και έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Mm-hmm. Μέρος λοιπόν των πωλήσεων, μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του περιοδικού αλλά και από, από τις διαφημίσεις που υπάρχουν μέσα στο περιοδικό θα διατεθούν στον εκάστοτε οργανισμό, στον κάθε οργανισμό δηλαδή που εκπροσωπεί ο κάθε ένας από αυτούς που βλέπετε στο περιοδικό μας. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε σε λίγο για θέματα βεβαίως και του Hello και του OK που σήμερα. Τετάρτη δεν είναι? Ναι, Τετάρτη. Σήμερα. Μόλις κυκλοφόρησαν, λέει λίγο. Χάνουμε και τις μέρες, δεν ξέρω, κάπου το έχουμε χάσει λίγο. Όχι μόνο με τις απεργίες, με όλα αυτά που ζούμε. Να πούμε ένα μπράβο, να πούμε συγχαρητήρια για το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε το πρωινό του Αντένα, ολοκένουργιο και που από ό,τι φάνηκε πάρα πολλοί κόσμος περίμενε να το δει. Και είμαι σίγουρη ότι σήμερα πρέπει να είναι όλοι με πλατεία χαμόγελα στον Αντένα. Από την Τρίτη που πήρανε. Το πρώτο ραβασάκι. Εντυπωσιακά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήτανε. Ορίστε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήτανε. Δηλαδή, όπως το ψάξαμε λίγο, θέλαμε να δούμε λίγο να βιντεοσκοπήσουμε τις αντιδράσεις. Τις πρώτες αντιδράσεις από τα δύο κανάλια. Η πρώτη αντίδραση του Αντένα ήταν λίγο επιφυλακτική. Γιατί είχαν πάρα πολλά πράγματα να δείξουν. Δεν θεωρούσαν ότι πιάσαν το απόλυτο σε επίπεδο εικόνας. Πιστεύω ότι είχαν πάρα πολλά ακόμα να δώσουν. Ήταν λίγο το πλέξιμο. Μετά από κανένα μήνα θα τα πούμε. Έτσι. Εγώ να πω όμως την πλευρά του Μέγκα, Ελένη μου. Βεβαίως. Η πλευρά του Μέγκα δεν έχει πάθει ακόμα πανικό, αλλά ανησυχεί πάρα πολύ γιατί και η υπεύθυνη του Μέγκα αλλά και η Λιάγκα, και ο Λιάγκας με τη Σκορδά δεν υπολόγιζαν ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά στα νούμερα. Δηλαδή σε περίμεναν ένα 5%, ένα 10% εκεί πέρα. Ναι, όμως εγώ και τώρα αυτή την εβδομάδα. Όχι, περίμενε, συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα γενικά θα παρατηρήσουν τη θεματολογία, τα νούμερα κλπ. Και από εκεί και πέρα θα σκεφτούν για αλλαγές από την επόμενη εβδομάδα, αν και εφόσον παιδιά, κρατηθούν τόσο υψηλά τα νούμερα. Το λέει η Ελένη χρόνια. Για πες. Είναι πρώτη Είμαι μέρα. Υπέρ αυτού εννοείται. Πες αυτό μας. Όλο είναι ένας μαραθώνιος. Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή πρεμιέρα. Πολύ εντυπωσιακή, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα ακόμα. Αυτό για να δείξει. Περίμενε ότι τόσο μεγάλη διαφορά στα νούμερα. Δείξει, όχι. Δεν την περίμενα. Και τέτοια μεγάλη σταθερότητα. Ήταν αλλά όμως αυτό, κάτι διαφορετικό. Αυτό για να δείξει ότι υπάρχει σταθερότητα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα δίμηνο και να δούμε. Είπε αυτό το οποίο είναι το σημαντικό. Ότι είναι κάτι διαφορετικό. Όλοι πρέπει να σας θυμίσω να κάτι παιδιά. Συγκεκριμένο, παιδιά. Ο Αντένα. Και εκεί είναι αυτό που τους εισήχασε, είναι ότι εδώ τα τελευταία 2 χρόνια μετά την εποχή του Καραμέρου Χαριτάτου, αλλά και τα καλοκαιρινά, ελάτε,
είχαν ένα πρόβλημα στην εικόνα. Καλά, περίμενε, δηλαδή, γιατί δύο μήνες κάποια... τώρα ακούγαμε. Όχι, αγάπη μου, δύο μήνες τώρα ακούγαμε. Αγάπη μου, ευχαριστώ για τα είναι... καλά σχόλια. Αλλά απλά εγώ λέω κάτι άλλο, το χάνει. Λέω ότι αισθητικά, σκηνικά, σαν παρουσία, εικόνα, σαν εικόνα είχαν πρόβλημα. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίσει. Είχαν ένα πρόβλημα. Μετά έβγαινε λίγο. Λίγο κίτρινο, λίγο ξεθαριασμένο. Εγώ μπορώ να πω κάτι σαν να το δω σήμερα, γιατί προχτές δεν είδα πολύ. Αυτό λίγο. Το ανέτρεψαν. Σήμερα τους είδα περισσότερο και βεβαίως είδα όλη την προηγούμενη εβδομάδα πάρα πολύ από το πρωινό του Μέγκα. Που δεν είχα καταφέρει να το δω πέρσι και πρόπερσι. Εμένα, εγώ βρίσκω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον δύο διαφορετικού τύπου πρωινά, ενώ έχουν πάνω κάτω την ίδια θεματολογία. Γιατί πρωινό ναι, δεν έχουν κάτι διαφορετικό. Πάνε. Θεωρώ ότι θα έχουν ο καθένας το δικό του κοινό που για διαφορετικούς λόγους θα τους αγαπήσει. Είναι δύο πρωινά που δεν είναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα έχοντας την ίδια θεματολογία. Είναι οι χαρακτήρες των ανθρώπων διαφορετικοί. Ναι, είναι πολύ διαφορετικές αλλά... προσωπικότητες. Ακριβώς. Πολύ, πολύ. Δηλαδή, οι δύο άντρες του ενός και του άλλου καναλιού και οι δύο γυναίκες που είναι οι βασικοί παρουσιαστές, παιδιά, είναι... Δεν λέω ποιος είναι καλός και κακός. Mm-hmm. Τόσο διαφορετικοί όμως και επειδή αυτά τα προγράμματα τα κάνουν οι παρουσιαστές, οι κεντρικοί και φυσικά διανθίζονται από τους ανθρώπους που συνοδεύουν, που σχολιάζουν, που έχουν επιμέρους στήλες, θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο καθένας, όπως είπες, να στρώσει το κοινό του και χωρίς αντιπαλότητα να βρουν διαφορετικό κόσμο. Σήμερα ο Φερεντίνος εκπαίδευσε το κοινό του και είπε ότι εγώ δεν είμαι κίτρινος και δεν μπορώ να κάνω ερωτήσεις σε προσωπικό επίπεδο στη συνέντευξη με την Παπουτσάκη που κάνουν κάποιοι άλλοι. Ναι, συγγνώμη, εκπαίδευσε. Συνεργάζονται κιόλας. Συνεργάζονται. Κάτι έχουν μαζί ένα μπαρ, κάτι μας σκεφτεί. Κάνω λάθος. Στην πρώτη εκπομπή που είχε τη Ζέτα Μακρυπούλια, της έκανε προσωπικές ερωτήσεις. Ναι, αλλά σήμερα της λέει καλά, Καταρίνα, εμείς δεν θα πούμε σε αυτό. Είναι φίλη. Όχι, το είπε και η Σύση. Για κανένα σου ένα. Κανείς δεν περίμενε. Και στα προσωπικά. Στα προσωπικά. Το βλέπετε κι εσείς στα περιοδικά. Μπορεί να ρωτήσεις κάτι. Είναι ο λόγος που το ρωτάς. Να το ρωτήσεις έτσι κάπως και μπορείς να το ρωτήσεις με άλλο τρόπο και να φέρεις τον άλλο σε δύσκολη θέση. Εννοείται ότι πάντα σου απαντάει ο καθένας αυτό που θέλει να σου πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει κάτι που δεν θέλει να σου πει. Όταν κάνεις μία ερώτηση, μπορείς να την κάνεις στο όριο που είναι προσωπική, αλλά ανεξαρτάται από την αντίδραση. Την απάντηση, τη μία απάντηση του άλλου, αν θα συνεχίσεις, αν θα επιμείνεις. Αν αρχίζεις και επιμένεις, εσύ ο ίδιος το λούζεσαι. Όταν ο άλλος δεν θέλει. Εκεί όμως. Καταρχήν δεν σου βγαίνει το θέμα, φαίνεσαι κακός, δεν βγάζεις άκρη. Γιατί να το κάνεις. Εκεί βλέπω ένα μικρό έλλειμμα. Δηλαδή ότι εκεί θα τους πάρει λίγο χρόνο να μάθουν να συμπεριφέρονται σαν δημοσιογράφοι. Αυτό δεν είναι απόλυτα κακό. Δηλαδή αυτό που δείχνει, που βγάζει ο Χρήστος Φερεντίνος στη συνέντευξη, το χαλαρό, το είμαι φίλος και δεν θα σε πάω στα όρια σου. Εμένα μου αρέσει αυτό. Για το τηλεθεατή δεν είναι απόλυτα κακό. Και ο Φερεντίνος είναι δημοσιογράφος επίσης. Ναι, αλλά αν κάτι κέρδισε ο Γιάγκας, ήταν αυτό το άμεσο, το ευθύ που είχε και μπορούσε και έβγαζε απαντήσεις. Ο καθένας τον τρόπο του. Ο καθένας τον τρόπο του. Γι' αυτό λέω ότι είμαι σίγουρη ότι στο τέλος ο κόσμος που βλέπει το πρωί τηλεόραση θα βρει αυτό που θέλει ο καθένας στο πρωινό που θέλει. Αυτό που είπες, πάντως είπε... και τα δύο πρωινά έχουν πολύ ενδιαφέρον και πολύ ευχάριστα τα βλέπω το πρωί. Εγώ τουλάχιστον και τα είδα και τα δύο ευχάριστα τα είδα. Τη δική σου παρατήρηση την έκανε και η Βίκυ Καγιά. Θα τη δούμε μετά σε ένα βίντεο που βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Νίκου Περάκη, στην οποία πρωταγωνιστεί βέβαια. Έγινε η πρεμιέρα χθες Δευτέρα. Όχι χθες. Προχθές. Έτσι, παιδιά, ένας-ένας, παρακαλώ, να παίρνουν οι μάσκες. Προχθές, εγώ είμαι και λίγο γέρος, δηλαδή, ξέρεις, το χάνω λίγο, το αποδέχομαι. Λοιπόν, έγινε η πρεμιέρα και είπα ακριβώς αυτό που είπες εσύ. Ότι είδα δύο διαφορετικά πρωινά. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που το είπε έτσι ευθέως. Για να δούμε τι είπε η Βίκυ Καγιά. Η Βίκυ Καγιά με ό,τι καταπιάνεται κάνει επιτυχία. Έχει περπατήσει στις μεγαλύτερες πασαρέλες, έχει δοκιμαστεί στην υποκριτική και έχει παρουσιάσει πολλά και διαφορετικά κόνσεπτ εκπομπών. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και ο πρωινός καφές το 2009 στον Αντένα για λίγους μήνες μόνο προς το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Τη συναντήσαμε στην πρεμιέρα της ταινίας Λούφα και παραλλαγής Ειρήνες στη Στεριά και μας μίλησε για τα δύο πρωινά αλλά και για το τηλεοπτικό τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται. Το πρωινό του Αντένα το είδες? Πάρα πολύ μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ. Είναι και η πρώτη μέρα βέβαια και υπάρχει άγχος και είναι πολύ λογικό. Αλλά μου άρεσε πολύ. Είχε μια πολύ ωραία εξέλιξη από ώρα σε ώρα. Είχε μια πάρα πολύ ωραία έτσι, μεταβολή προσώπων. Πρόσωπα που ξέρουμε για χρόνια. Καινούργια πρόσωπα που μπορεί να έχουν δουλέψει χρόνια, λένε ανανεωμένα και λένε άλλα πράγματα. Καλές επιλογές Φερεντίνος και Χριστίδου. Νομίζω ναι. Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι ένας από τους αγαπημένους μου παρουσιαστές. Ό,τι τηλεπαιχνίδι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, το έχει κάνει χρυσό. Είναι πολύ επικοινωνιακός, πολύ γλυκός, πολύ ζεστός και αστείος. Νομίζω ότι θα τον εκπλήξει
και τον ίδιο ευχάριστα αυτό το πόστο που διάλεξε τώρα. Θα του πηγαίνει πάρα πολύ. Λιάγκας και Σκορδά, πώς σου φαίνεται? Είναι πάρα πολύ καλή και οι δυο τους. Από πέρσι έχουν δοκιμαστεί και έχουν συνηθίσει ένας τον άλλον. Το ζευγάρι που τα λέει έξω από τα δόντια κτλ. Και το καλό και το ευχάριστο είναι ότι είναι δύο διαφορετικά concepts. Που αυτό είναι πολύ ωραίο. Ένα το πρωινό, τι αίσθηση σου άφησε? Δύσκολη. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Γιατί? Ήταν πολύ έντονο, πολύ γρήγορο. Μέσα σε μια εβδομάδα έγιναν όλα. Δεν καταφέραμε να συγχρονιστούμε, δεν καταφέραμε να γνωριστούμε μεταξύ μας. Όμως ήταν μια από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έχω περάσει στη ζωή μου. Και πραγματικά μου είχε αφήσει και μου είχε δώσει μόνο καλά πράγματα. Θα ξανά έκανες μια πρωινή εκπομπή, αν σου το πρότεινα? Αυτή τη στιγμή δεν θα την έκανα και δεν μου έχει προταθεί κάτι τέτοιο. Τώρα αργότερα στη ζωή μου, αν αλλάξει κάποιο κόνσεπτ που εγώ μπορώ να το κάνω και αυτό μπορεί να ταιριάζει σε μένα. Εάν και εφόσον. Ποτέ δεν λέω ποτέ στη ζωή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τα πράγματα πώς έρχονται. Είχες αγχωθεί πολύ όταν έκανες το πρωινό σου? Εντάξει, πολύ καινούριο για μένα. Δεν είχα ξανακάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Ήμουν μια φορά την εβδομάδα και μετά κάθε μέρα. Υπήρξαν και φορές, παιδιά, που δεν ήξερα τι να πω. Η Βίκη μας λέει και τη γνώμη της για την επιστροφή της Κατερίνας Ζαρίφη στο πρωινό. Επέστρεψε όμως σε κάτι άλλο, με μια ωραία παρέα, με άλλο ρόλο. Έχει οριμάσει, έχει μεγαλώσει. Εγώ είμαι πολύ υπέρ να δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους με ταλαντού. Είμαι πολύ υπέρ να δίνουμε χώρο στα παιδιά που έχουν δουλέψει στη ζωή τους και έχουν αγωνιστεί. Γιατί όχι. Βίκη, εσύ θα πήγαινε στο Dancing on Ice? Να χορέψω. Θα σκοτωνόμουν στο πρώτο επεισόδιο, παιδιά. Και θα μπορούσα να έρθω στην πρεμιέρα. Δεν το έχω με να το παρουσίαζε. Να το παρουσίασα, δεν μου έγινε κάποια πρόταση, αλλά τα πράγματα έχουν έρθει όπως ακριβώς τα φανταζόμουν. Να ασχοληθώ με αυτό που πραγματικά ανέβαλα, γιατί ήρθε η ώρα του. Και νομίζω ότι για την Τζέν ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεδιπλώσει και το ταλέντο της και την προσωπικότητά της. Η Τζέν έχει κάνει καλυστή, έχει κάνει πράγματα. Δηλαδή, πριν αποφασίσει να σταματήσει και να κάνει παιδιά, έκανε τόσα πράγματα. Επίσης, είναι εύγλωτη φυσικά, έχει πολύ κοφτερό μυαλό. Είναι άνθρωπος πολύ έξυπνος. Δεν είναι άνθρωπος, νομίζω, που θα κολλήσει πολλά πράγματα. Αυτό σου, κοριτσάκι μου, είσαι δηλαδή λαλίστατη. Πόσο χαίρεται κανείς να σε ακούει. Βέβαια. Μιλάει για τα πάντα, μιλάει πολύ, το εξηγεί, το αναλύει. Πολύ μ' αρέσει. Μέσα από την καρδιά της, θα λέμε, πολύ ζωντάνια. Ναι, αλλά παιδιά, όταν μίλησε για το Μέγκα, έπεσε λίγο η ένταση. Δηλαδή, είπε πολύ καλό το άντενα, στο Μέγκα ήταν λίγο χαμηλό. Καλά, δεν ξέρω. Καλά, παιδί μου, εμέλεο πια όλα τα βρίσκει περίεργα την ώρα. Παιδιά, εγώ δεν τα βρίσκω περίεργα, πιστεύω. Απλά στήριξε παραπάνω το Φερεντίνο, αυτό πες. Όχι ότι μίλησε πιο κάτω. Και κορίτσι, πώς θα το πω, θεός. Δεν το κατάλαβε. Για μια κορίτσι το αντένα. Αν συμπαθεί λίγο παραπάνω, δηλαδή, ο καθένα μας δεν έχει τις συμπαθίες του και τις. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Για να μην πω αντιπάθειες και τις μη. Πάντως η αλήθεια είναι, και θέλω να το πω αυτό, ότι αν συνεχιστούν τα καλά νούμερα για το πρωινό το Αντένα, θα ψαχτεί λίγο το Μέγκα. Δηλαδή, ήδη σήμερα το Πετρετζίκ τον είδα λίγο πιο αργά. Λίγο πιο αργά. Δηλαδή με την Μπαρμπαρίγου λέγανε όλοι ότι θα κερδίσει ο Πετρετζίκης. Εγώ είδα ότι τελείωσε, άρχισε το πανελάκι να λειτουργεί το Αντένα. Γυρίζω και βλέπω τον Πετρετζίκη να φτιάχνει ρολό. Λέω, αφού δεν έφτιαξε ρολό τέτοια ώρα, φτιάχνει πιο νωρίς. Ίσως να το μετακινήσανε. Μωρέ, τι προσέχετε, μωρέ, τι λεπτομέρειες. Είναι βέβαια, ναι, το πρόσεξε. Στην τηλεόραση. Εμείς τόσο πολύ, δεν τα κοιτάζαμε πάντως. Όχι, αλλά ξέρεις, πέντε λεπτά μετά, δηλαδή δεν ή γενικώς όμως, αλλάζαμε όλα πάνω κάτω τούμπα ή... Δεν είχαμε όμως ποτέ μόνο έναν αντίπαλο, λέει, όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πιο δύσκολο, γιατί υπάρχει αυτόματη ταύτιση, βλέπεις δύο, λες, αυτός εδώ, αυτός εκεί. Είναι πιο δύσκολο, νομίζω, από το να σπάει το πράγμα με τρεις ή με τέσσερις, γιατί εμείς και με τέσσερις το έχουμε προλάβει και με πέντε πρωινά το έχουμε προλάβει. Και βέβαια να πούμε ότι στο παρελθόν και άλλα πρωινά με πρεμιέρες έκαναν εξίσου εντυπωσιακά νούμερα, αλλά η πορεία δεν ήταν ανάλογη. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και πρέπει να κρατηθούν. Βέβαια, όχι σε αυτά, γιατί εκεί μιλάμε τρελά τα νούμερα, αλλά σε κάποια νούμερα που να τα αντιμετωπίσουμε. Επιμένεις στην προηγούμενη εβδομάδα σου, Ατάκα, ότι είδες τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Σκορδά λίγο να επαναπαύονται? Δηλαδή, εσύ είχες πει, είχες πρώτος είχες πει. Αυτό, το είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, του είχα δει. Δεν είπα να επαναπαύονται. Είπα ότι ήταν πάνω κάτω η ίδια εικόνα και οι ίδιοι πρέπει να δείξουν την ίδια. Συμφωνώ, αλλά. Θα σου έλεγα εκτός αέρα αλλιώς, αλλά πρέπει να δείξουν την ίδια διάθεση και μεγαλύτερη συγκριτικά με πέρυσι για αυτό που κάνουν φέτος και το κάνουν για δεύτερη φορά. Να μην την έχουν. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που του είδα. Μια χαρά μου φάνηκε, και χαρούμενη και ευχάριστη και σπιρτόζικη και πολύ ωραία. Συμφωνώ, αλλά δεν πρέπει να το χάσουν αυτό για να μπορέσουν να διατηρηθούν και να πάνε καλά. Θα τα δούμε όλα από εβδομάδα που ούτως ή άλλως, αν υπάρξουν, έχουν πρόβλημα στα νούμερα, θα κάνουν και αλλαγές στην επόμενη εβδομάδα. Τι πρόβλημα, ρε παιδιά, να πάνε και δύο καλά, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, συμφωνώ. Μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στην ταινία, ρε παιδιά. Ναι. Ξαναμπήκαμε πάλι στο πρωινό, πώς ξεφεύγουμε έτσι. Λοιπόν, στην πρεμιέρα, Σιρήνες στη Στεριά. Πού πήγαμε εκεί, την είδες την ταινία, Θοδωρή μου? Την είδα, ναι. Πώς σου φάνηκε? Θα σας μιλήσω την άλλη εβδομάδα για την ταινία.
Γιατί? Γιατί τι τροπέ είναι αυτέ. Τι τροπέ είναι αυτέ. Έχει πολλέ ταινίε και θέλω να τι βάλει μια σειρά. Κάθε μέρα και μία. Γρηγορή, έχουμε δουλειέ. Έχουμε μία σήμερα, έχουμε μία αύριο. Με μετά θα σου πω. Έχει δύο κουβέντε να γελάσουμε. Όχι. Τι, να γελάσουμε. Είναι αυτό που λέμε, πες μια να γελάσουμε. Κομμωδία είναι, ρε. Πες μου, Θοδωρή μου, πώς ήταν η ταινία, ευχάριστα βλέπετε. Ευχάριστα, ναι, βλέπετε. Ευχάριστα βλέπετε, φυσικά. Για δύο λόγια, έτσι, να πω τα δύο πρώτα λόγια. Να πω ότι είναι καταπληκτική ερμηνεία εδώ, του φίλου μας, του Ορφέα του Αυγουστίδη, σε ξένη γλώσσα. Πολύ χαίρομαι. Σε ποια γλώσσα? Στα κριτικά. Σε όλη την ταινία έχει υπότιτλους. Σε όλη όμως την ταινία. Πώς βλέπεις μια αγγλική ταινία και ένα Σκοτσέζο να μιλάει και έχει υπότιτλους γιατί δεν καταλαβαίνουν ούτε οι Άγγλοι? Δεν ήταν, έτσι δεν είχε, είναι. Μα δεν είχε τόσες ατάκες. Ήταν δεύτερος ρόλος. Εδώ είναι πρώτος ρόλος. Είναι πάντως, το μόνο που έχω να πω για την ταινία, είναι μια τελείως διαφορετική ταινία από την προηγούμενη, τη Ειρήνη στο Αιγαίο. Αυτό είναι το στοίχημα. Πολύ διαφορετική. Και θα προσκαλέσω τον κόσμο που θα πάει να μην περιμένει τη συνέχεια. Γιατί δεν είναι. Είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Είναι οι ίδιοι χαρακτήρες. Τι συμβαίνει όμως σήμερα σε αυτούς, στην κοινωνία, στη στεριά, είναι προσγειωμένοι αντί να είναι προσταλασσομένοι και με όλα τα θέματα που κυκλοφορούν γύρω-γύρω, διότι ο Περάκης σε αυτό είναι πάρα πολύ δυνατός. Στους πολλούς χαρακτήρες και στην επικαιρότητα. Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα. Θα πούμε όμως και μετά τις διαφημίσεις που θα μεσολαβήσουν, τι μας είπαν στην πρεμιέρα λοιπόν οι πρωταγωνιστές. Ο Τσιμιτσέλης, ο Χατζηγιάννης, βάζει το τραγούδι, μην μπερδευτούμε. Ο Σιταρίδης, ο Σεργουλόπουλος, ο Πακοδί. Όχι, ο Σεργουλόπουλος είναι. Παίζει ο Σεργουλόπουλος. Ε, παιδιά! Έλα, με έχετε ταράξει. Εμφανίζονται. Θα επιστρέψουμε αυτό μετά τη διαφημίση. Θέλω να σας πω ότι έχω δύο πολύ special δώρα σήμερα για δύο οικογένειες. Σήμερα λοιπόν, δύο οικογένειες θα κερδίσουν τα κοτόπουλα για μια ολόκληρη χρονιά. Θα σας εξηγήσω γιατί και από πού σε λίγο. Δώστε μου το χρόνο να θα πάμε στη μαγειρική, γιατί υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Στείλτε μας email στο eleni1@papakinfa.tv.gr για το δώρο της μαγειρικής και θα σας εξηγήσω σε λίγο. Δύο οικογένειες, κοτόπουλο για μια ολόκληρη χρονιά. Διαφημίσεις.